μια παρασκήνιο. Λίγο παρασκήνιο, ρε παιδί. Όχι, δεν σου παρασκήνιο. Γιατί να σου δώσουμε παρασκήνιο. Θέλουμε να είσαι ήρεμη και να βλέπεις τα πράγματα έτσι από τη μαγική της πλευρά. Την εδώ μέσα είμαι συνεχώς ήρεμη. Είσαι, ναι. Κανείς δεν με κάνει να μην είμαι. Μην ανησυχείς. Λίγο έτσι καμιά φορά, αλλά εντάξει. Γιατί την άλλη φορά που έγραφε στο λάπτοπ και πήγα να σου μιλήσω, διγύρισε και μου είπε. Τώρα γράφω. Ήταν λάθο στιγμή. Έχω και εγώ τι στιγμέ μου, όπω όλοι μα άλλωστε. Δεν είμαι τίποτα περίεργο. Όχι, Θοδωρή μου, εγώ σε καταλαβαίνω και βάζω πλατούλα όποτε μπορώ. Ξεκολλάτε από το Θοδωρή, βάρεσε το λάπτοπ. Ναι, αλήθεια. Πες τα εσύ, πες τα εσύ. Τρελαίνομαι και σήμερα με το καινούριο θέμα το είχα εδώ, ερχόταν από μακριά. Του έκανα κάτι χαρούλες, μόλις μπήκε χάρη και σου λέει αυτός μου κάνει χαρές, τι γίνεται. Να κάτσω πρώτα. Έρχεται εδώ, πάνω να το δείξω. Απαξιώνει και να με κοιτάξει και πήγε χτύπησε ένα μελομακάρονο. Ναι, γιατί ο καθένας θέλει να πετάξει από πάνω του κάτι. Δεν μιλάω για σένα, Γρηγόρη. Ένα θέμα, ας πούμε. Δεν λέω για σένα. Για ποιον το λες. Όχι, αν δεν το λες για τον Γρηγόρη, να μας πεις για ποιον το λες. Θέλει να πετάξει από πάνω. Είναι σαν να έρχομαι και να σου λέω, λοιπόν, Ελένη, λοιπόν, έχω να σου πω αυτό, 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 αυτό και αυτό. Γεια σου τώρα, πάω να φάω. Τα έχει πάρει όλα σιγά πάνω σου και εγώ λέω, ωραία, τάπα. Ενώ ξέρω ότι δεν θα τα ακούσει. Και θα πρέπει να τα ξαναπώ κι εγώ και όλος ο κόσμος ξανά και ξανά για να τα χωνέψει ο άλλος. Δεν πρέπει να τα πετάς από πάνω σου τα προβλήματα, τα χαρτιά.